Θέλουμε τον κύριο Λάγκη Αργυρού. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχατε μια περιπέτεια με το παιδί σας, εξηγήστε μας λίγο τα γεγονότα, σας παρακαλώ. Ναι, ο γιος μου είχε τροχαίο ατύχημα στις 15 Αυγούστου. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας τα ξημερώματα 2 και κάτι, ως πολυτραυματίας. 2 και κάτι ήταν στις πρώτες βοήθειες, μάλιστα. Ήταν πολύ τραυματισμός με κρανικές κακώσεις, κατάγματα στο κρανίο και χτυπήματα σε όλο το σώμα. Είμαι εδώ για να εκφράσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ευγνωμοσύνη μου και η δική μου και του Γιώργου, του γιού μου και όλης της οικογένειας προς το ιατρικό και παραϊατρικό νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, γιατί από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον και η αγάπη τους, αλλά και ο επαγγελματισμός τους, έσωσαν τον Γιώργο. Είναι σήμερα ανάμεσά μας, γιατί κάποιοι έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους, με επιμέλεια και αγάπη. Άρα, η πτυχία αυτή ότι υπάρχουν άνθρωποι στα νοσοκομεία που δουλεύουν πολύ καλά, έχει εξακριβωθεί για άλλη μια φορά. Ναι. Μάλιστα. Και όχι απλά δουλεύουν πολύ καλά, βάζουν και. Και σώζουν ζωές, σώζουν ανθρώπους. Αυτός είναι και ο στόχος τους. Ναι. Ναι, και η ευγνωμοσύνη δική μας θα είναι αιώνια, γιατί επαναλαμβάνω, για να είναι ο Γιώργος σήμερα ανάμεσά μας, πέρα από το θείο θαύμα, ήταν και το ανθρώπινο θαύμα των ανθρώπων που τον περιέθαψαν. Έπεσε στην αντίληψή μου μετά από το εξιτήριο μια αναφορά, έκθεση που περιλαμβανόταν στην διαδικασία της θεραπείας του, που έλεγε επιλέξει, το έχω μαζί μου για να μην κάνω λάθος, ότι ο νέος προσκομιδητής του ασθενούς έγινε στις 2 και 15 στο ΤΑΕΠ, ο εφημερεύων και λέει την ειδικότητα, με τον οποίο επικοινώνησα, αρνήθηκε να έρθει πριν τις 7 και 30 το πρωί και μας συνέστησε να περιμένουμε και να μην τον ενοχλήσουμε. Το λέει γιατρός των πρώτων βοηθείων, φαντάζομαι. Ποιος το λέει, δεν είμαι σίγουρος. Α, δεν ξέρουμε ποιος το λέει. Μπορεί και του. Είναι στο φάκελο του ασθενούς αυτό. Ναι, στο ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Μπορεί να είναι από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ανεξάρτητα αν τον χρειαζόταν πολύ ή όχι ο Γιώργος, αυτή είναι η κακή νοοτροπία. Και αυτή η νοοτροπία μπορεί εμάς να μην μας επηρέασε, και επαναλαμβάνω ότι είμαστε άπειρα ευγνώμονες σε όσους ασχολήθηκαν με το παιδί μας. Αλλά μπορεί κάποιον άλλο στο μέλλον να τον επηρεάσει. Και επειδή εγώ, αγαπητή Νικήτα, δεν είμαι την νοοτροπία σκρύψη να περάσουμε. Ή ας με νευρυ... Και πολύ καλά κάνετε, ναι. Ούτε ας με νευρυ που μένα. Ναι. Επειδή αυτές οι συμπεριφορές χάλασαν την κοινωνία μας και είναι ένα πολύ βαθύ θέμα. Και όπως λέτε, στην επόμενη περίπτωση μπορεί να είναι μια θανατηφόρα εξέλιξη. Μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο τραγικό. Στην επόμενη περίπτωση μπορεί να μην είναι τόσο τυχερός ο τραυματίας. Ναι. Ή μπορεί να είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη η παρουσία του ειδικού που εφημερεύει, ήταν εφημερεύων. Ήταν on call δηλαδή. Άρα υπάρχει μια διαδικασία. Παίρνεις αυτόν που είναι on call. Σου λέει δεν μπορώ, μην με ενοχλείτε, θα έρθω το πρωί. Μετά παίρνεις τον διευθυντή, φαντάζομαι, της κλινικής και τον ενημερώνεις και αυτό σου λέει ποιον άλλο να καλέσει. Σωστά. Κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτά θα σας τα πούν από το νοσοκομείο. Εγώ δεν ξέρω από τις διαδικασίες. Από τον OKP, ναι. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι ανεξάρτητα αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί. Προσωπικά δεν έχω άποψη. Βλέπω. Ναι, αλλά οι ώρες είναι εκεί καταγεγραμμένες. Ναι, δύο και κάτι δύο ήταν και το παιδί σας, ναι. Δεν περιμέναν 5,5 ώρες. Αυτό ίσως να είναι λίγο παρατραβηγμένος τίτλος. Γιατί άλλοι γιατροί, άλλες ειδικότητες, έπεσαν με τα μούτρα στο να σώσουν το νεαρό που τους έφεραν στις πρώτες βοήθειες. Άρα μπορεί μέχρι τις 3 και 4 να ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Μέχρι τις 4 και 4 ίσως λέω να ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Σε κάποια φάση έπρεπε να καλεστεί και η συγκεκριμένη ειδικότητα. Πάμε να δούμε αν έχει πορίσμα ο OKP. Μείνετε μαζί μας. Κύριε Χαριλάου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχετε, μην το λέω πόρισμα γιατί είναι πόρισμα, έχετε αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε, τα πράγματα δεν είναι όπως έχουν παρουσιαστεί. Ασθενής προσήλθε στο τμήμα ατυχημάτων και πληγών των περιστατικών. Έγινε ενάμεση. Ένα λεπτό, τι ώρα έχει σημασία η ώρα? Δεν έχει καμία σημασία. Όχι, έχει. Είναι η ώρα. Δεν έχει καμία δύο σημασία. Δύο και τέταρτο λέει ο πατέρας. Συνεχίστε, ωραία. Ναι. Δύο και τέταρτο αμέσως όλες οι ειδικότητες οι οποίες έπρεπε να δουν τον ασθενή τον είδαν. Τον έχουν δει τρεις ειδικότητες, η γενική χειρουργική, η θωρακοχειρουργική και η νευροχειρουργική. Ναι. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
ο ασθενής διακομίστηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας για περαιτέρω νοσηλεία και στη μονάδα εντατικής θεραπείας είχε εγκριθεί ότι έπρεπε να τον δει και μια άλλη ειδικότητα όπου καλέστηκε ο γιατρός και γράφτηκε αυτό το οποίο γράφτηκε στην αναφορά. Το σημαντικό είναι ότι μέσα σε 40-45 λεπτά από την ώρα της κλήσης του συγκεκριμένου γιατρού ήρθε στο νοσοκομείο και είδε τον ασθενή. Και δεν ήταν κάτι το οποίο εκινδύνευε η ζωή του ασθενή ή έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Ένα λεπτό, κάποιος δεν μας λέει την αλήθεια. Γιατί δηλαδή τότε γράφτηκε αυτό που γράφτηκε στην αναφορά και μας διάβασε μόλις πριν από λίγο ο πατέρας του τραυματία. Ωραία. Ότι ενώ καλέστηκε συγκεκριμένη ειδικότητα, ακούστε με λίγο, on call γιατρού, τους είπε μη με ενοχλείτε, θα έρθω 7.30 ώρα το πρωί. Ωραία. Μπορεί να του είπε ο γιατρός και αυτό θα εξεταστεί. Ακόμη δεν το εξετάσατε. Όμως, ο γιατρός, ο συγκεκριμένος, ήρθε και εξέτασε τον ασθενή. Τι ώρα? Μετά από 45 λεπτά. Ήρθε και ένα λεπτό, εδώ πατέρας. Έχετε ενημέρωση αν πήγε? Όχι. Η ενημέρωση που έχω είναι από τον κύριο Χαριλάου. Τώρα, τον ακούτε τον κύριο Χαριλάου. Και χτες μιλήσαμε. Ναι, ότι πήγε μετά από 45 λεπτά. Ναι. Δηλαδή, τι ώρα πήγε? Λέω ότι τον κάλεσαν μετά τις 5. Ναι. Ο κύριος Χαριλάου είναι εδώ να μας πει. Και 45 λεπτά μετά πήγε. Αλλά ας μην σταθούμε στα επουσιώδη και ας δούμε τα ουσιώδη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και το ουσιώδες είναι διπλό το θέμα που πρέπει ο κύριος Χαριλάου και ο ΚΙΠΗ να δουν. Ναι. Εάν όντως ανταποκρίθηκε ο γιατρός, γιατί ένας συνάδελφος του ένιωσε την ανάγκη να γράψει αυτή την αναφορά με τον τρόπο που την έγραψε, που εκθέτει συνάδελφό του. Μάλιστα. Άρα, ο ΚΙΠΗ λέει ότι ανταποκρίθηκε, ενώ ένας συνάδελφος που ήταν στην εντατική γιατρός λέει ότι τον κάλεσε και πήρε αυτή την απάντηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό. Άρα, αυτό θα το εξετάσετε, γιατί και πώς υπάρχουν δύο ξεχωριστές τοποθετήσεις, κύριε Χαριλάου? Δεν υπάρχουν δύο ξεχωριστές τοποθετήσεις. Αμφισβητείτε τον γιατρό που έγραψε το πόρισμα? Αμφισβητείτε τον γιατρό που έγραψε το πόρισμα? Όχι, μα δεν αντιληφθήκατε τι έχω πει. Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα σωστά. Ίσως δεν το είπα εγώ καλά για να το καταλάβω. Ξαναπέστε το για να το αντιληφθώ. Χρειάζομαι χρόνο να εμπεδώσω κάποια πράγματα. Απολογούμε, αλλά δεν. Ελάτε, δεν είναι κακό να θέλουμε χρόνο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ναι. Εκείνο το οποίο έχω εξής, ότι με την εισαγωγή του στην ΜΕΘ σε μια συγκεκριμένη ώρα η γιατρός η οποία εφημέρευε στην ΜΕΘ κάλεσε και μια άλλη ειδικότητα για να εξετάσει τον ασθενή. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτή η ειδικότητα, λέει η γιατρός της εντατικής θεραπείας, της είπε δεν μπορώ τώρα, μην με ενοχλείτε, θα έρθω το πρωί. Ενώ εσείς λέτε όχι, πήγε μετά από 45 λεπτά. Η πρώτη αντίδραση του γιατρού, όπως είναι κατηγραμμένη κάτω, είναι αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς. Όμως, παρόλο ότι ήταν η πρώτη του αντίδραση, ο γιατρός ήρθε στο νοσοκομείο και εξέτασε τον ασθενή μέσα στα επόμενα 45 λεπτά. Άρα λέτε, μπορεί να αντέδρασε, μην με ενοχλείτε, έκλεισε το τηλέφωνο, κατάλαβε ότι αυτό που είπε ήταν λάθος, αυτό μου λέτε, και έσπευσε να πάει στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Είχε τις αισθήσεις του το παιδί σας, μπορεί να το επιβεβαιώσει όλο αυτό? Γιατί φαντάζομαι ο ασθενής ο ίδιος μπορεί να το επιβεβαιώσει ή όχι, αν ήταν σε κατάσταση να αντιληφθεί. Το παιδί μου για 6 μέρες ήταν διασωληνωμένο. Άρα δεν υπάρχει τρόπος να το επιβεβαιώσει. Όχι, υπάρχει τρόπος. Ναι. Είναι κατεγραμμένο στα βιβλία. Μάλιστα. Σε ποια βιβλία? Όπως είναι και κατεγραμμένη η αναφορά τη συγκεκριμένη γιατρού. Άρα δηλαδή, αν πάρουμε συνέχεια αυτή τη αναφορά, θα δούμε ότι μετά από 45 λεπτά πήγε ο γιατρός. Ακριβώς. Ωραία, θα τα δώσετε τα πρακτικά αυτά στη δημοσιότητα? Μα δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να δώσουμε οποιαδήποτε. Για να λύσουμε το πρόβλημα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι on call, on call, όταν μπει στο. Ακούστε με λίγο να λύσω τις απορίες μου. On call, όταν μπει στο νοσοκομείο, χτυπά καρτά? Όχι. Τίποτα? Όχι. Ούτε σημειωνικά από ότι έφτασα την τάδε ώρα. Οι γιατροί δεν χτυπάνε. Προσπαθώ να δω αν υπάρχει κάπου ότι αναγράφεται κάτι ότι έφτασε την τάδε ώρα. Μα δεν θα συζητήσουμε, κύριε Κυριάκου, αν παρουσιάστηκε ο γιατρός ή αν δεν παρουσιάστηκε ο γιατρός. Ούτε προσπαθεί κανένας να καλύψει τον οποιονδήποτε. Ωραία. Ο γιατρός που παρουσιάστηκε ήταν ειδικευόμενος? Όχι, δεν ήταν ειδικευόμενος. Μάλιστα. Είχε την ειδικότητά του χωρίς. Βεβαίως. Είναι ειδικό γιατρός. Αλλά δεν είναι αυτόν που πρέπει να συζητούμε αυτή τη στιγμή. Γίνον το οποίο πρέπει να συζητούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει δοθεί μία εικόνα
για το τμήμα τυχαίων και επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η οποία δεν ισχύει. Όχι, ο πατέρας εδώ είπε, ακούστε με λίγο, ο πατέρας εδώ είπε τα καλύτερα για το πώς τον χειρίστηκαν οι υπόλοιποι γιατροί και ήταν άψογοι και ο λόγος που ζήλαει το παιδί του σήμερα είναι για τον τρόπο και τον χειρισμό που έτυχε και την περίθαλψη που έτυχε από αυτούς τους γιατρούς που ήταν εκεί. Και το μόνο μελανό σημείο είναι αυτό το οποίο περιγράφουμε όλες αυτές τις μέρες. Και ο άνθρωπος το παρουσιάζει, γιατί μπορεί το παιδί του τώρα λέει να φάνηκε τυχερό, ίσως κάποιος άλλος συνάνθρωπός μας αύριο μεθαύριο να μην είναι, κύριε Χαριλάου, τόσο τυχερός. Εντάξει, να δείτε, το οτιδήποτε συμβαίνει και δεν είναι προς όφελος του ασθενή, το κακίζουμε και το καταδικάζουμε και να είστε σίγουροι ότι εάν συμβεί, τότε θα προβούμε στις ανάλογες ενέργειες. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι η εικόνα που δόθηκε προς τον κόσμο είναι ότι ο ασθενής περίμενε 5 ώρες στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών για να τον εξετάσει ειδικός γιατρός, ο οποίος αρνήθηκε να προσέλθει, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Αυτή ήταν η ενημέρωση αρχική που είχε πει στο γιατρό, κύριε Χαριλάου. Αφού το γράφει και η έκθεση της γιατρού, του γιατρού, ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Η έκθεση του γιατρού όμως δεν ήταν γιατρού του ΤΑΕ. Της εντατικής. Ναι, τι σχέση όμως έχει. Όμως στη δημοσιότητα δεν βγήκε το όνομα του γιατρού που έγραψε. Τα βγάζουμε όλα στη δημοσιότητα. Αλλά ο on-call γιατρός πρέπει να είναι να δει το περιστατικό εντός 30 λεπτών. Άρα στα 45 πάλι ήταν εκτός χρόνου. Γι' αυτό τι απαντάει. Κοιτάξτε να δείτε. Τα 30 με τα 45 λεπτά δεν είναι εκτός χρόνου. Δηλαδή, όχι. Υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα. Και κέντρο τραύματος. Ακούστε με λίγο, κύριε Χαριλάου. Και κέντρο τραύματος να δημιουργήσουμε στην Κύπρο, όταν οι γιατροί δεν ανταποκρίνονται στα 30 λεπτά, ζήτω που καήκαμε. Από τα λίγα που ξέρω τόσα χρόνια και από τα λίγα που ακούω. Για να υπάρχουν τα 30 λεπτά, σημαίνει ότι εντός 30 λεπτών πρέπει να ανταποκρίνεται. Αν ήταν 45 λεπτά ή μία ώρα, θα το βάζαμε, ξέρω εγώ, την επόμενη μέρα. Δηλαδή, κύριε Κυριάκου, τώρα πρέπει να αλλάξουμε το ζήτημα. Ότι δεν ανταποκρίθηκε στα 30 λεπτά και ανταποκρίθηκε στα 45 λεπτά. Έχετε αυτή πρωτόκολλα ή όχι. Έχετε πρωτόκολλα. Σήμερα. Θέλετε να εφαρμόζω τα πρωτόκολλα. Βεβαίως θέλουμε να εφαρμόζω. Αφού θέλετε να είστε συνεπείς. Βεβαίως θα είμαστε συνεπείς και είμαστε συνεπείς σε πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι. Και δεν μιλώ για το σταθμό το δικό σας. Έτσι. Ναι. Εγώ λέω ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο κινητοποίησε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έδινε μια ελλειπή πληροφορία. Όχι, όχι, συνάδελφος πολύ καλά έκανε το ρεπορτάζ της. Πάρα πολύ καλά το έκανε το ρεπορτάζ της και μέσα από αυτό το ρεπορτάζ ίσως σωθούν και πολλές άλλες ανθρώπινες ζωές, κύριε Χαριλάου. Και ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα του on-call και πώς συμπεριφέρονται όχι όλοι, γιατί η πλειοψηφία, το μεγάλο ποσοστό, συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Αυτοί που δεν συμπεριφέρονται, ίσως με αυτό το δημοσίευμα να ξυπνήσουν και να ανταποκρίνονται πολύ πιο εύκολα. Άρα, κοιτάξτε να δείτε. Η συνάδελφος έκανε πολύ καλά το ρεπορτάζ της. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Ωραία, χαίρομαι. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητούνται ούτως ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά ή παρόμοια περιστατικά. Και μάλιστα η πληροφόρηση που προκύπτει από την εντατική είναι απολύτως σωστή, ότι υπήρξε καθυστέρηση και την απάντηση που έδωσε ο γιατρός στη γιατρό της μονάδας εντατικής θεραπείας. Άρα, ότι υπήρξε θέμα, υπήρξε. Στην πορεία, τι έγινε και πώς, θα πρέπει εσείς να το δείτε και να μην επαναληφθεί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και τονίσαμε από την πρώτη στιγμή την πολύ σωστή συμπεριφορά και τον χειρισμό από όλους τους υπόλοιπους γιατρούς που έτυχε το παιδί του κύριου Αργυρού. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ναι. Ο κάθε δημοσιογράφος έχει δικαίωμα να γράφει εκεί το οποίο θέλει. Κανένας δεν μπορεί να του πει γιατί το έγραψε. Ίσα-ίσα που πολλές φορές οι δημοσιεύσεις μπορούν να αναδείξουν προβλήματα και να επιλύσουν προβλήματα. Το θέμα που λέω εγώ είναι ότι δεν ήταν η σωστή πληροφόρηση με τίτλους ότι περίμενε στις πρώτες βοήθειες 5 ώρες αβοήθητος χωρίς να προσέλθει ο γιατρός. Είναι ένα διαφορετικό μήνυμα από την πραγματικότητα, από αυτόν το οποίο έχει συμβεί. Η ουσία είναι ότι υπήρξε πρόβλημα με τον on-call γιατρό. Είπε στην γιατρό που τον κάλεσε, μην με ενοχλείτε, καλέστε με αύριο. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό να λύσουμε και αν είναι 5 λεπτά κάτω ή 5 λεπτά πάνω, δεν έχει σημασία. Αν και στους γιατρούς ένα περιστατικό μπορεί να σωθεί και στο ένα λεπτό. Αν είσαι εκεί μπορεί να το σώσεις, φαντάζομαι. Βεβαίως. Μάλιστα. Άρα, για σας αυτό το θέμα έληξε, θα πάει στον Υπουργό αυτή η έρευνα, τι θα κάνετε. Δεν έχει λήξει οτιδήποτε. Ναι. Δεν έχει λήξει οτιδήποτε.
Το θέμα αυτόν θα το συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ναι. Έχει αποφασιστεί ότι θα ξεκινήσουμε, παρόλο ότι το κάναμε και στο παρελθόν, θα ξεκινήσουμε πάλι μία εκστρατεία σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια για να ξαναεπεξηγήσουμε στους γιατρούς των κόλ, το οποίο, στις ειδικότητες, στους ειδικούς γιατρούς, το πρωτόκολλο το οποίο υπάρχει και να τους... Και να συμφωνήσουμε μαζί τους ότι αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να εφαρμόζεται. Εάν θέλουν να αλλάξει κάτι σε αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ιατρικά είναι σωστό, πολύ ευχαρίστως είμαστε στη διάθεσή τους να το συζητήσουμε. Την γιατρό που έγραψε αυτή την αναφορά, ότι τον πήρε τηλέφωνο, την ερωτήσατε? Η γιατρός καλά έκανε και έγραψε στην αναφορά αυτόν τον τύπο. Αυτό που αντιμετώπισε, έγραψε την αλήθεια, γυναίκα. Έγραψε αυτό το οποίο αντιμετώπισε. Εκείνον το άρα, μην προσπαθείτε τώρα να τις ασκείτε πιέσεις ή να ασκείτε σε αυτούς που είναι εκεί στις εντατικές ή στις πρώτες βοηθείες να μην κάνουν τους on-call για να μην έχετε προβλήματα. Για όνομα του Θεού, δεν είπε κανένας τέτοιο πράγμα, ούτε είναι πρόθεσή μας. Είναι ίσα-ίσα που εμείς επικροτούμε αυτές τις ενέργειες, δηλαδή το να καταγράφονται κάτω οι οποιασδήποτε αντιδράσεις ή οποιαδήποτε κενά ή ελλείψεις ή παραλήψεις, ώστε να προβαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ένα λεπτό. Ενέργειες. Κύριε Αργυρού, τι θέλετε να πείτε στον κύριο Χαριλάου? Καταρχήν θέλω να τον ευχαριστήσω και να μεταφέρει τις ευχαριστίες μας σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό κόσμο, γιατί πραγματικά παράγουν έργο και προσφέρουν υπηρεσίες ανεκτήμητες. Είναι μεγάλη ευγνωμοσύνη μου. Από την άλλη, οι ίδιοι πρέπει να πάρουν στα σοβαρά αυτές τις μικρές παρατυπίες. Μπορεί να ήταν μικρή αυτή τη φορά. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι μεγάλη. Ναι, και να βγάλουν τα σάπια φρούτα από το καλάθι τους. Μάλιστα. Είναι δική τους ευθύνη να προστατεύσουν τον ιατρικό κλάδο, να προστατεύσουν τους καλούς, τους συνεπείς και αφοσιωμένους γιατρούς, να τους προστατεύσουν από αυτούς που θέλουν να κοιμηθούν άλλη μία ώρα παραπάνω. Μάλιστα. Συμφωνούμε απόλυτα. Άρα, κύριε Χαριλάου. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι... Άρα η γιατρός οποίο... πολύ καλά έκανε που το έγραψε εκεί στην αναφορά της. Το κάθε τι το και ένα λεπτό να τελειώσω. Η γιατρός πολύ καλά έκανε που το έγραψε εκεί στην αναφορά της και πολύ καλά έκανε και η συνάδελφος που και αυτή το έγραψε στην αναφορά της. Ναι, είναι, στο φιλελεύθερο, είναι πολύ ναι. καλά τα οποία και για την γιατρό που έχει αναδείξει το ζήτημα και το ότι τέτοια ζητήματα μπορεί να βγαίνουν στο φως της δημόσιας, αλλά πρέπει να... Και πολύ καλά έκανε συνάδελφος η Μαρίνα Παλαγή που το έβγαλε για να το συζητήσουμε και να δει και η κοινωνία και να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε να χαίρεστε όταν βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις. Είναι για το καλό σας, για να γίνεστε καλύτεροι, κύριε Χαριλάου. Μα δεν είπα το αντίθετο, νομίζω με έχετε ακούσει πολύ από την αρχή. Λίγο πήγατε να μας τα χαλάσετε, τώρα μπήκατε στο σωστό δρόμο, κύριε Χαριλάου. Όχι, δεν πήγα να τα χαλάσω καθόλου. Απλώς πήγα να διορθώσω τα πράγματα, γιατί κατηγορήσουν ένα τμήμα. Το τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Μέσα από τις αναφορές των γιατρών έγινε όλο αυτό. Σώζει ζωές και στην πραγματικότητα. Μα το είπαμε εξ αρχής. Το είπε και εδώ ο άνθρωπος που το ζήσε από πρώτο χέρι. Ήταν κάπως άδικο για το τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Γιατί δεν ήταν άδικο. Γιατί για το 95% είπαν εξ αρχής τα καλύτερα λόγια. Για αυτό το μικρό πρόβλημα που υπήρξε πρόβλημα, γι' αυτό έγινε όλος αυτός ο σάλος. Για να διορθωθεί. Για να μην θρηνήσουμε οποιονδήποτε την επόμενη φορά, κύριε Χαριλάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Αργυρού. Ευχαριστώ το παιδί επέστρεψε σπίτι ακόμη. Το παιδί είναι εδώ μαζί μου, δίπλα. Α, είναι εδώ. Ωραία. Το περαστικά δυνατός. Του. Γερός και δυνατός. Γερός, δυνατός και να προσέχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.